που ξεκινάει ο άνθρωπος. Και είναι η αρχή, ο πόλεμος κατά των παθών. Το τέλος ποιο είναι? Το τέλος είναι η θέωση. Ξεκινάμε με την βάπτιση για να φτάσουμε στη θέωση. Για να φτάσουμε στη θέωση όμως, πρέπει να πούμε ότι μέση είναι οι αρετές. Οι αρετές βρίσκονται στη μέση. Δηλαδή χωρίς αρετές πάλι δεν μπορεί να πας στη θέωση. Αν δεν υπάρχουν αρετές, δεν μπορείς να ενωθείς με λίγα λόγια με το Θεό. Να είσαι κοινωνός Θεού χωρίς να υπάρχουν αρετές. Δηλαδή αν ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι κοινωνός του Θεού, μετέχιστα του Θεού και δεν υπάρχουν αρετές, δεν μπορεί να πάει από την αρχή στο τέλος. Υπάρχει μια πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει στη θέωση. Και ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση, έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί πλάστηκε, όπως είπαμε, κάτι εικόνα του Θεού, αλλά πρέπει να πάει στο καθομοίωση. Στο καθομοίωση είναι η θέωση. Το καθομοίωση, πίσω με έναν άνθρωπο είναι η μετέρα, κάτι εικόνα και καθομοίωση. Κάτι εικόνα είμαστε πλασμένοι του Θεού. Οφείλουμε να πάμε στο καθομοίωση. Να ενωθούμε με το Θεό. Αυτό επιτυγχάνεται όμως δια της εφαρμογής των εντολών του Θεού, που αποδεικνύει την αγάπη απέναντι στο Θεό μας, μειώνει τα πάθη, εκδιώκει τους δαίμονες, γιατί όταν μειώνονται τα πάθη αρχίζουν οι δαίμονες να φεύγουν. Αρχίζουν οι δαίμονες να φεύγουν. Δεν μπορούν πλέον να μας πυρπολούν οι δαίμονες. Άμα δείτε και γίνεται πόλεμος δαιμόνων, σας πολεμούν οι δαίμονες, σημαίνει ότι τα πάθη είναι σε αναβρασμό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει εφαρμογή των εντολών του Θεού. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρετές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέσει στη θέωση. Θα είναι ψέμα και απάτη. Υπάρχουν άγιοι που χωρίζουν τις αρετές. Και έτσι είναι και η αλήθεια και η πραγματικότητα. Υπάρχουν σωματικές αρετές και υπάρχουν και ψυχικές αρετές. Σωματικές αρετές είναι η νηστεία. Το ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται να νηστεύει. Προσευχή. Η αγρυπνία. Η μετάνοια. Το εργόχειρο. Το διακόνημα. Όλα αυτά είναι σωματικές αρετές. Και υπάρχουν και οι πνευματικές αρετές. Αυτές που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτη. Τα δάκρυα και ούτω καθεξής. Η προσευχή και εδώ. Υπάρχουν λοιπόν σωματικές αρετές που αποκτά ο άνθρωπος και υπάρχουν και ψυχικές, και γι' αυτό λέμε μπράβο, εργατικός αυτός ο άνθρωπος. Γιατί λέμε εργατικός? Ο τεμπέλης δεν είναι αρετή η τεμπελιά, ενώ η εργατικότητα είναι αρετή. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έχει μάθει να εργάζεται, αγωνίζεται και του γίνεται έξι. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αν τους αφήσει, επειδή έχουν μάθει να εργάζονται, αν τους πεις κάθισε, δεν μπορούν να κάτσουν. Όπως έχει μάθει και ο τεμπέλης. Αν δεν έχει αποκτήσει την αρετή της εργατικότητος, μόλις του πεις να κάνει μια δουλειά, δεν είναι άλλος να την κάνει. Δεν μπορώ εγώ. Έχω τη μέση μου, έχω πυρετό, έχω εκείνο, έχω το άλλο. Έχω χίλιες δικαιολογίες. Για να μην κάνω τη δουλειά. Εδώ λοιπόν έχουμε σωματικές αρετές. Ή δεν έχουμε σωματικές αρετές. Και έχουμε και εδώ πέρα πάλι πτώσεις. Άρα λοιπόν οι πατέρες βλέπουν ότι οι εντολές του Θεού, τα πάθη και οι αρετές ξαπλώνται ακόμα και στο σώμα. Και γι' αυτό λέμε, κοίταξε τον, αυτός είναι εργατικότατος. Ή αυτός ο οποίος στο διακόνημά του είναι συνεπής. Έχει συνείδηση στο διακόνημά του. Και προσέχει στο διακόνημά του
να το κάνει στην τελειότητα. Να είναι εντάξει απέναντι, είναι ο συνεπής ο άνθρωπος. Δεν είναι και σου που λέει, όχι αδελφάκι, εντάξει, σφουγγάρισα, όπως σφουγγάρισα τώρα, δεν πειράζει. Πάντως σφουγγάρισα. Δεν το αντιπαρέρχεται έτσι. Μέσα αυτό είναι πάλι οι εντολές του Θεού. Είναι το μέτρο κατά πόσο να αγαπάμε τον Θεό. Είναι αυτό που σας λέω, το πώς απέναντι στο διακόνημα να σκέφτεστε. Ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τον Χριστό. Άρα το φαγητό πρέπει να είναι το τέλειο. Η κουζίνα είναι του Χριστού. Πρέπει να είναι στην καθαρή η κουζίνα. Γιατί είναι του Χριστού. Αν ήξερα ότι θα δει ο Χριστός και να μου πει πώς είναι η κουζίνα μου έτσι. Ο κήπος είναι του Χριστού πάλι. Τα ζώα είναι του Χριστού πάλι. Ο ναός είναι του Χριστού πάλι. Οποιοδήποτε διακόνημα, εργόχειρο ή εργασία που κάνει ο μοναχός απευθύνεται απέναντι στον Χριστό. Όταν λοιπόν εγώ έχω αυτές τις σωματικές αρετές, εάν δεν έχω σωματικές, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται στις πνευματικές, ψυχικές, αν δεν έχω σωματικές αρετές. Και χωρίζονται. Και οι δύο όμως, είτε ψυχική είτε σωματική αρετή, έχουν ένα κοινό στόχο. Και τα δύο συμβατίζουν και συγκλίνουν στη θέωση του ανθρώπου. Γιατί οι αρετές δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι το όχημα που μου οδηγεί στη θέωση. Αποδεικνύει την αγάπη μου προς τον Θεό. Και αγωνίζομαι να αποκτήσω αρετή. Να γίνω αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, φως. Αγωνίζομαι να γίνω φως, να λάμπω όλο και περισσότερο. Καθαρίζομαι και εξαγνίζομαι όλο και περισσότερο. Ώστε να λάμψω σωστά. Όταν έρθει η ώρα, να μπορέσω να ενωθώ με το φως. Να μπορέσω να γίνω ένα με το φως. Και να φτάσω στη θέωση. Και γι' αυτό έργο των αρετών είναι η κάθαρση της ψυχής, στην ουσία και του σώματος. Δηλαδή οι αρετές τι κάνουν. Καθαρίζουν την ψυχή μας και το σώμα μας. Οπότε σε παραδίδουν λευκό, σε παραδίδουν απέναντι στα χέρια του Θεού φωτεινό. Αυτό λοιπόν είναι και έχει να κάνει τα πάθη, οι αρετές μας και έρχεται στο τέλος η Θεία Χάρις. Όταν δει ότι ο μοναχός ή η μοναχή τα κάνει όλα αυτά κινούμενος από αγάπη προς το Θεό και δεν πρέπει να είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο που λέει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή να είναι στο στάδιο του δούλου, από φόβο να τα κάνει να μην κολλαστεί, να τα κάνω για να μην πάρω, για να πάρω μάλλον μια ανταμοιβή, αν και αυτούς δέχεται λέει ο Θεός. Έστω και από φόβο, λέει, αν πράττει κάποιος άνθρωπος κάτι για το Θεό, τον αποδέχεται ο Θεός γιατί θέλει πάντα σαν ανθρώπους ότι είναι και εις επίγνωση την αληθεία σε αυτήν. Αλλά δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να μείνει σε αυτό το στάδιο. Δεν θα πρέπει να μείνει στο στάδιο του φόβου, ότι κάνω, γιατί φοβάμαι ότι θα χάσω την ψυχή μου τελικά, έτσι όπως είναι. Και αν το αισθάνομαι, αυτός ο φόβος δεν με συγκρατεί. Γιατί με συγκρατεί να μην αμαρτήσω, με συγκρατεί να μην πέσω σε πάθη, με συγκρατεί στο να αποφύγω τον διάβολο, ο φόβος με συγκρατεί στο να αποφεύγω τους πειρασμούς. Ο φόβος με συγκρατεί και λέω δεν θα πάω εκεί, γιατί αν πάω εκεί δεν θα αντέξω, θα υποκύψω, θα παρασυρθώ, δεν έχω αυτή τη δύναμη. Ο φόβος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, συγκρατεί τον άνθρωπο και γι' αυτό λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Αλλά αυτό είναι για τους αρχάριους όμως. Είναι το στάδιο του δούλου. Όχι του ελεύθερου. Αλλά ο μοναχός δεν πρέπει να είναι και στο στάδιο του μισθωτού. Δηλαδή ο εργάτης εκείνος που δουλεύει για τον Θεό εκπληρώνει τις εντολές του Θεού γιατί θα πληρωθεί. Είναι μισθωτός. Και αφού θα λάβει μισθό κάνει αυτό που του λέει το αφεντικό. Και ο μισθός ποιος είναι, ο παράδεισος. Το να κερδίσει τελικά το παράδεισο. Ούτε εκεί λέει πρέπει να είναι ο μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να είναι στο τρίτο το στάδιο.
ότι τα πάντα τα κινεί η αγάπη του προς το Θεό. Αλλά αν είναι, λέει, στο Μέγας Βασίλειος στο πρώτο στάδιο, ώρα να περάσεις στο δεύτερο. Και αν είναι στο δεύτερο στάδιο, ήρθε ώρα, λέει, να περάσεις στο τρίτο στάδιο, που είναι το στάδιο της υιοθεσίας. Το ότι αισθάνομαι παιδί του Θεού, αισθάνομαι μέσα στο σπίτι του Θεού, κινούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ζω ήδη τη Βασιλεία του και φτάνουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ζω πλέον ουκέτι εγώ, ζήτανε μη Χριστός.